Νότιο Αιγαίο. Γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019. Η ελληνική μεσογειακή γαστρονομία θα είναι στην επικαιρότητα για την ανάδειξη των γεύσεων και των παραδοσιακών ενδεσμάτων της νησιωτικής μας Ελλάδας. Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί του Νοτίου Αιγαίου και η έφορη γη της έχει να προσφέρει από το ελαιόλαδο, τα αμπέλια της, το υπέροχο κρασί της, μέχρι το μέλι, τα κυπευτικά, όπως επίσης και τα αρωματικά φυτά του βουνού. Αργότερα αναζητήσαμε λίγα χιλιόμετρα πιο κεντρικά στο νησί την αυθεντική παραγωγή του βιολογικού μελιού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εντίνα μαζί με τον σύζυγό της και φίλο μου Γιώργο αποφάσισαν να ζήσουν μακριά από την πόλη, κάπου σε ένα ορεινό χωριό και να γνωρίσουν το θαυμαστό βασίλειο της Μέλισσας. Αποφάσισαν λοιπόν με πολύ μεράκι και αγάπη να δημιουργήσουν τα πρώτα βιολογικά τους μελίσια και να παράγουν αυθεντικό γνήσιο μέλι της Ρόδου. Στη συνάντηση που είχαμε μαζί τους μας δήλωσαν: βιολογικό μέλι είναι ένα μέλι το οποίο με επιπρόσθετους κανονισμούς και υποχρεώσεις που έχει ο μελισσοκόμος δεν περιέχει ξένες ουσίες, χημικά, φάρμακα και φυσικά όπως στη σημερινή εποχή που έχει να κάνει με νοθείες του μελιού ή με επιπρόσθετα μέλια αγνώστου προέλευσης και φυσικά είναι πολύ σημαντικό ότι στην βιολογική μελισσοκομεία δεν χρησιμοποιούμε για θεραπείες των μελισσιών από διάφορες ασθένειες χημικά φάρμακα και χρησιμοποιούμε μόνο εθέρια έλαια ή οργανικά οξέα. Η Ρόδος και η Κρήτη έχουν τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχει το 70% της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας και το 50% της παγκόσμιας. Έτσι λοιπόν η Ρόδος έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης βρήκαν ότι υπάρχουν 1.352 περίπου φυτά, δέντρα και πόες εδώ στη Ρόδο και περίπου 115 μελισσοκομικά φυτά, νεκταροειδή και γυροδοτικά. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα η φύση είναι μια πλούσια στη χλωρίδα και έχει πάρα πολλά φυτά, εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν στη βοτανολογία.